Κυρίε και κύριοι αγαπητά μα, παιδιά, καλησπέρα σε όλου και σε όλε. Είναι 20 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1909, έναν αιώνα και πριν από την παρούσα εποχή, όπου Μέσου Ρανίου ο πρώτο υπερήρωα κάθε οθόνη, μεγάλη, μικρή, μίνι, αργυρή, γεννιέται. Σε ένα μέρο που κανένα δεν πιστεύει ότι πρόκειται να βγάλει έναν ήρωα δηλαδή κακοί στου αντίποδε, δηλαδή στην Οκεανία, στην Τασμανία. Ε, συγκεκριμένα από τον Θεότορ Τόμσον Φλίν και την Λίλι Μέρι Μαρέλ, έρχεται στον κόσμο ο Έρολ Φλίν. Ο Έρολ Φλίν είναι άγνωστο στου περισσότερου uh, από εμά, τουλάχιστον uh, σε αυτή την εποχή και τουλάχιστον uh, στι uh, νεότερε γενιέ. Όμω ίσω να είναι ο πρώτο μεγάλο larger than life υπερήρωας του κινηματογράφου δεν είναι ο πρώτος μεγάλος ήρωας του κινηματογράφου διότι έχουμε Buster Keaton έχουμε βεβαίως Charlie Chaplin έχουμε μια σειρά ανθρώπων, έχουμε μέχρι και Danny Kaye αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι Ενσάρκωσαν το μοντέλο του άντρακλα, του ρομαντικού, του κομψού, του τελείω υπτάμενου και gentleman, αν θέλει, ε, εκείνη την εποχή, ο οποίο ξυφουλκεί, ξυφομαχεί, μονομαχεί, είναι εκεί ούτω ώστε να σώσει την τιμή, την πατρίδα, το κορίτσι, τον ανδρισμό και όλα τα σχετικά ενώ πίσω από την οθόνη ζει μια ζωή ενός α, ανθρώπου που παλεύει με τις καταχρήσεις, με τις ειδονές, ε, με τα ναρκωτικά και την ώρα που α, υποδίεται με τεράστια επιτυχία εμπορική και ε, εις πρακτική βεβαίως ε, ρόλους οι οποίοι έχουν να κάνουν με στρατιωτικούς χαρακτήρες, με μάχες, με δεύτερο παγκόσμιο ε, ο ίδιος δέχεται αδυσόπιτη κριτική διότι του λένε να σου πω παίζεις σε ταινίες όπως οι, οι ελληνικές με τα φράσεις των τίτλων των ταινιών είναι καταπληκτική. Ε, θυμάμαι κάτι αυτό το έχω σημειώσει. Ναι, το Objective Burma είναι Lellax στην Burma. Ε, έχει στο, το For the Crowd το μετέφρασαν Μοντέρνο Καζανόβα. Ε, 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 Βεβαίω, ο Έρολφ είναι ο πρώτο μεγάλο τεράστιο ρομπέν των δασών. Ε, the Charge of the Light Brigade που μα θυμίζει την ελαφρά ταξιαρχία στην ε, Κρυμαία. Ε, νάτος, εδώ πέρα, όχι εδώ πέρα, ήταν σε καουμπόικη έκδοση, καβαλάρι. Ε, επίσης, η επέλαση της ελαφράς ε, ταξιαρχίας, η επέλαση των δραγώνων. «They died with their boots on» ήταν ο ξένος τίτλος, ελληνιστή, η επέλαση των ε, δραγώνων. Ε, Είπε, είχε ένα δεσμό με την Μπέτι uh, Ντέιβις, uh, αλλά μετά τσακώθηκαν uh, εκτός uh, γυρισμάτων. Ήταν να παίξει αυτός στο όσα παίρνει ο άνεμος uh, τελικός δεν και στο τέλος τέλος της ζωής του τον είχε επιλέξει ο υπέρτατος Στάνλι Κιούμπρικ ούτω ώστε να κάνει τον Χάμπαρτ uh, Χάμπερτ νομίζω είναι το όνομά του, στην Λολίτα. Τελικά ούτε αυτό uh, προέκυψε. Ο Έρολ Φλιν προ το τέλο τη ζωή του, επειδή είχε πόνο στη μέση, είχε, για σχετικά, είχε αρχίσει το self-medication που λέμε και α, στην Νάξο, Ειδικά στο σαγκρί χρησιμοποιείται ε, έντονα η συγκεκριμένη ε, έκφραση. Αρχικά με μορφήνη, μετά με ηρωίνη πάρα πολύ α, αλκοόλ. Στο τέλο τη ζωή του είχε γίνει περίπου σαν τον Έλβι Πρέσλι στην δεκαετία του 70 στο Las Vegas, πρισμένο αλλά πάντα χαρισματικός, ε, σαν αυτό το μοντέλο του σούπερ που υποφέρει ε, τις ειδονές και τις επιπτώσεις της φήμης και της ε, παντοδυναμίας του σαν ένας μικρός άγιος για λογαριασμό και των θαυμαστών του. Ίσως, ξαναλέω, ο πρώτος μεγάλος τέτοιος χαρακτήρας της ε, σύγχρονης εποχής, Έρολ Φλιν, γεννιέται σαν σήμερα το 1909.